και είχαμε σήμερα και τη ματέωση της επίσκεψης του Σουηδού Υπουργού Άμυνας στην Άγκυρα, επειδή ενοχλήθηκε ο Ερντογάν γιατί έγιναν διαδηλώσεις εναντίον της Τουρκίας στη Στοκχόλμη. Ναι, βέβαια, να πούμε ότι έκαψαν το Κοράνι έξω από την τουρκική πρεσβεία. Και αυτό ενόχλησε ιδιαίτερα την Τουρκία, καθώς μιλάμε για το σημαντικό βιβλίο των μουσουλμάνων. Και αυτό βεβαίως προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Τουρκία. Ήδη ακυρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας της Σουηδίας στην Άγκυρα. Η Τουρκία ζήτησε την ακύρωση, καθώς ο Χουλουσίακαρ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πια να γίνει αυτή η επίσκεψη. Αυτό προκαλεί νέες καθυστερήσεις στις διαβουλεύσεις για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και γεγονός που θα προκαλέσει βεβαίως και την οργή και των ΗΠΑ. Σωστά. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και έντονη αντίδραση και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας που εξέδωσε ανακοίνωση για το γεγονός αυτό, για το να καίει κάποιος το Κοράνι έξω από την τουρκική πρεσβεία. Είναι ένας γεγονός που αναμενόταν να προκαλέσει αντίδραση και οι Σουηδοί δεν έκαναν κάτι για αυτό το ζήτημα. Δεν έκαναν πίσω. Σε ευχαριστούμε και πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη. Οι σουηδικές αρχές, βλέπουμε εδώ, είναι ο Ράσμους Πολουνταν, είναι ηγέτης του δανέζικου ακροδεξιού κόμματος Stram Kurs και βάζει επιδεικτικά φωτιά σε ένα αντίγραφο του Κορανίου, του Ιερού Βιβλίου των Μωαμεθανών, έξω από την πρεσβεία και το δείχνει στους συγκεντρωμένους. Πολύ λίγοι βέβαια οι συγκεντρωμένοι. Πάντως οι σουηδικές αρχές έδωσαν αυτή την άδεια. Δεν απαγόρευσαν την εκδήλωση. Δεν απαγόρευσαν, επικαλούμενοι στο δικαίωμα ελεύθερης συνάθρησης και ελεύθερης έκφρασης των ιδεών. Βέβαια, και το έκαναν, επέτρεψαν να γίνει εκδήλωση αφού είχε προηγηθεί η ματέωση της επίσκεψης. Οι αντιδράσεις από την Άγκυρα είναι ότι ο εκπρόσωπος της Προεδρίας, ο Ιμπραήμ Καλίν, το χαρακτηρίζει τις εικόνες αυτές σύγχρονη βαρβαρότητα. Είχαμε και διαδήλωση στην Άγκυρα Τούρκων. Αντιδιαδήλωση. Στην οποία τους βλέπουμε εδώ να φωνάζουν να κοπεί το χέρι αυτού που έκαψε το Κοράνι. Αυτά λοιπόν που βλέπουμε είναι στην Τουρκία για όσα έγιναν στη Σουηδία. Και οι προηγούμενες εικόνες από τη Σουηδία. Γιώργο.